Οι πυρκαγιές του Αυγούστου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνον αυτό το χρόνο έχουν καταρρύψει ρεκόρ δεκαετίας. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η παρατεταμένη ξηρασία και οι πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες συνέβαλαν σε ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, μέχρι τα μέσα του μήνα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.600 μεγάλες πυρκαγιές, όταν από το 2008 έως το 2018 ο μέσος όρος για το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν μόλις 464. Ανάλογη είναι και η αύξηση στο μέγεθος των καμένων εκτάσεων. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους, από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι τις 15 Αυγούστου είχαν γίνει στάχτη 2,7 εκατομμύρια στρέμματα γης, όταν την περασμένη δεκαετία ο μέσος όρος ήταν 1 εκατομμύριο καμένα στρέμματα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Κοπέρνικους, η θερμοκρασία τον Ιούλιο του 2019 ήταν 0,56 βαθμούς Κελσίου μεγαλύτερη από το μέσο όρο της περίοδου 1981-2000. Ο Ιούλιος σηματοδοτήθηκε από έναν σύντομης διάρκειας αλλά πολύ έντονο καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, όπου σε χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Γαλλία καταρρύφθηκαν τα απόλυτα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Τα υδάτινα αποθέματα της μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας, του Σίδνεϊ, εξαντλούνται με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί ποτέ και η στάθμη των φραγμάτων αναμένεται να πέσει κάτω από το μισό, λόγω της χειρότερης ξηρασίας που βιώνει η χώρα. Το φράγμα Ουαραγκάμπα, που είναι η κύρια πηγή υδροδότησης της πόλης, βρίσκεται στο 51,4% της χωρητικότητάς του, ποσοστό που φανερώνει μείωση κατά 17,8% μέσα σε ένα χρόνο. Με τον τρέχοντα αριθμό μείωσης, αν δεν υπάρξουν βροχοπτώσεις, τα φράγματα του Σίδνεϊ έχουν αποθέματα νερού μόλις για άλλα 2 χρόνια. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Τραμπ έχει συζητήσει πολλές φορές με συμβούλους του το ενδεχόμενο η χώρα να αγοράσει την περιοχή αυτή, η οποία ανήκει στη Δανία. Το 1946, επί των ημερών του Χάρι Τρούμαν στην Αμερικανική Προεδρία, η Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στην Κοπενχάγη 100 εκατομμύρια δολάρια για να της παραχωρήσει το νησί έκτασης 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Και τότε οι Δανείοι είχαν αρνηθεί.